Οπότε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, με σήμερα τον καλό καιρό. Οι περισσότεροι Έλληνες προτίμησαν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην περιφέρεια, καθώς φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη έξοδο των τελευταίων ετών. Πολλοί προτίμησαν να πιούν τον καφέ τους και το φαγητό τους στην παραλία. Πάμε να δούμε τι λένε πολλοί από αυτούς. Πολλά. Χρόνια πολλά. Πάσχα στο χωριό λοιπόν, δύο χρόνια μετά από πανδημία, μετά από μέτρα COVID. Πώς σου φαίνεται? Είναι πάρα πολύ ωραίο, ο κόσμος έχει βγει έξω. Το ζούμε κι εμείς, έχουμε να έχουμε έρθει με δύο χρόνια. Εντάξει. Ωραία, όλα καλά. Έχει κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι πολύ καλό για τον τόπο μας και για τα μαγαζιά μας εδώ πέρα στον τόπο. Εντάξει. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πώς σας φάνηκε εδώ η αμφιλοχία, είχε κόσμο? Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία είναι η αμφιλοχία πάντα και τώρα το Πάσχα ειδικά που αρχίζουν τα πάντα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ κόσμο, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Είχε αυτό, το περιμένατε αυτόν τον κόσμο? Το περιμένα φέτος, εννοείται, mm-hmm. Γιατί δύο χρόνια που καταπιέστηκε λόγω κορονοϊό, είναι αναμενόμενο που θα είχε κόσμος. Αυτό βοήθησε και τον κόσμο, δηλαδή χωρίς μέτρα COVID μετά από δύο χρόνια ήταν αναμενόμενο, θεωρώ. Φυσικά. Ο κόσμος το είχε ανάγκη, το είχε πάρα πολύ ανάγκη. Αν και η φιλοχία πάντα είναι όμορφη και έχει κόσμο, αλλά φέτος είναι λίγο ελευθερία. Νιώθουνε, βλέπεις τον κόσμο που νιώθει ελεύθερα. Δηλαδή δεν φοράει μάσκες, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν φοβάται πια. Γεια σας, καλημέρα. Επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι άλλη αίσθηση λόγω αυτό που λέμε, νιώθει ελευθερία ο κόσμος, mm-hmm. πια φέτος τουλάχιστον. Και το καλοκαίρι το περιμένετε πιο αισιόδοξο, με πιο πολύ κόσμο? Φυσικά, το καλοκαίρι ναι, δεν θα υπάρχει πια εντελώς, δεν θα υπάρχει φόβος πια, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσετε. Yeah. Πόσες μέρες κάσατε? Τρεις νύχτες, πώς σας φάνηκε? Μια χαρά. Ο κόσμος βγήκε, το είδατε? Τι να δω? Τον κόσμο, ήταν, το περιμένατε? Δεν κάθισε στο δωμάτιό μου, μια χαρά ήταν. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, ένα Πάσχα μετά από δύο χρόνια χωρίς περιορισμούς λόγω COVID, πώς σου φαίνεται? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί ειδικά εν μέσω πανδημίας είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μαζική προσέλευση κόσμου στην αμφιλοχία. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο συρροή στην πόλη μας. Ήταν φοβερό, τα μαγαζιά διαρκώς γεμάτα, όλες τις ώρες της ημέρας σχεδόν. Και όπως αποτυπώνεται και σήμερα στην κίνηση, η παραλία σφίζει από ζωή. Mm-hmm. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιες εικόνες που παραπέμπουν σε μακρινές εποχές. Mm-hmm. Τα μαγαζιά δούλεψαν, πώς το είδες? Ναι, θεωρώ πως δούλεψαν τα μαγαζιά. Ναι. Γιατί ο κόσμος ήθελε να βγει μετά από τόσα χρόνια και παρά τις αντίξιες οικονομικές συνθήκες, έβαλε το χέρι στην τσέπη, γιατί όντως το Πάσχα είναι η σημαντικότερη γιορτή. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και ευτυχία. Ελπίζω να μπούμε σε μια κανονικότητα καλύτερη. Τόσο κόσμο για Πάσχα, ειδικά στην αμφιλοχία, έχω πολλά χρόνια να δω. Ναι. Προ-κρίσεις, τα παλιά τα χρόνια. Τουλάχιστον μια καλή ανάσα για τους επαγγελματίες, να ξεδώσει λίγο ο κόσμος. Να δούμε, ελπίζουμε σε καλύτερη συνέχεια. Αυτό φέρνει μια αισιοδοξία στον κλάδο της επιχειρηματικότητας γενικά. Κυρίως στην πόλη μας. Αισιοδοξία δεν ξέρω, θα τον δούμε. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη γιατί οι δυσκολίες υπάρχουν. Θα δούμε. Mm-hmm. Να είμαστε αισιόδοξοι και θα δούμε. Το κλίμα της ακρίβειας και του πολέμου πιστεύετε διχάζει τον κόσμο? Δυσκολεύει τον κόσμο. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Και την πληρώνει ο κόσμος τελικά. Όλες αυτές οι συνέπειες πέφτουν στον απλό τον κόσμο, στην οικονομία. Mm-hmm. Θα δούμε. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, ας το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είχε μια αυξημένη κίνηση, αλλά όχι καμιά τρομερή. Mm-hmm. Ναι. Ήσασταν προετοιμασμένοι για μια τέτοια έξοδο ή όχι? Περιμέναμε για περισσότερο. Άρα δεν κινήθηκε τόσο πολύ ο κόσμος? Όχι. Mm-hmm. Είχε κάποια αυξημένη δουλειά, αλλά όχι. Αυτό το επηρέασε και η τιμή της βενζίνης, πιστεύετε? Λογικό είναι. Mm-hmm. Λογικό είναι. Έχει πολλά έξοδα, πήγαινε λαθινά. Και αυτό ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας για τη μετακίνηση των αεροδημοτών. Λογικό. Mm-hmm. Λογικό. Ποια θα είναι η συνέχεια, πιστεύετε, αυτής της αύξησης? Θα συνεχίσει να είναι έτσι σε αυτά τα ύψη? Η τιμή της βενζίνης, ναι. Η τιμή τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, μπορεί και παραπάνω.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτού γύρω θα κυμαίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, ναι. Κόσμο. Είχατε κρατήσεις εβδομάδων πριν, ημερών πιο πριν. Είχαμε κρατήσεις 3 και 4 ημέρες και 2 μέρες. Οι επισκέπτες φάνηκαν θετικά από την αμφιλοχεία. Πιο πολλοί είναι ντόπιοι, οι συγγενείς των ντόπιων και έρχονται εδώ για 3-4 μέρες και είναι και κάποιοι που είναι ξένοι. Ισραηλίτες πιο πολλοί. Και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πιστεύετε ότι τους επηρέασε θετικά ότι ήταν ένα Πάσχα 2 χρόνια χωρίς περιορισμούς? Ναι, ο κόσμος βγήκε τελικά και ήρθε εδώ. Βέβαια πήγαν στα μέρη που ήταν πιο πολύ γνωστά. Η Αμφιλοχεία δυστυχώς πρέπει να κάνει προσπάθεια εδώ οι άρχοντες για να γίνει ένας μικρός τόπος προορισμού. Για το καλοκαίρι είστε αισιόδοξος? Το καλοκαίρι φαίνεται ότι είναι καλό. Δεν έχουμε εμείς βέβαια ακόμα κρατήσεις μεγάλες, πολλές. Αλλά φαίνεται ότι θα είναι καλά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πώς ήταν η κίνηση την περίοδο του Πάσχα? Πολύ καλή θα έλεγα. Μετά προκρίσεις κίνηση. Ικανοποιητική δηλαδή. Ικανοποιητική, ναι. Την περιμένατε? Περίπου. Ευελπιστείτε και για ένα καλύτερο καλοκαίρι? Θα στο ελπίσουμε. Πάνω απ' όλα υγεία και όπως πάντα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πώς ήταν η κίνηση αυτή την περίοδο, τη μεγάλη εβδομάδα για το Πάσχα? Πάρα πολύ κόσμο. Κατέβηκε ο κόσμος. Είχα και 2 χρόνια τώρα να βγουν αυτή η κίνηση. Ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ. Πιστεύετε ότι ο κόσμος ήθελε ένα Πάσχα χωρίς μέτρα προστασίας? Βέβαια. Αυτό ήταν το κυριότερο. Από τη στιγμή που ήταν ένα καλό Πάσχα, περιμένετε και ένα καλύτερο καλοκαίρι? Πιστεύουμε. Έτσι πιστεύουμε. Έτσι, όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να είναι καλύτερο. Πιστεύετε ότι οι τιμές, οι αυξημένες τιμές σε όλα τα προϊόντα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να βγει ο κόσμος? Αυτό ναι. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Πρέπει να συμμορφωθούμε λιγάκι, να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Ένα καλό Πάσχα φαντάζομαι. Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορέσαμε να τους ξεπερδίσουμε τόσο πολύ. Την περιμένατε αυτή την εξέλιξη, αυτή την κίνηση των πολιτών? Μετά από 3 χρόνια περιμέναμε πάρα πολύ κίνηση. Πιστεύετε ότι ήταν ένα Πάσχα χωρίς μέτρα βοήθησε τον κόσμο να βγει έξω? Πάρα πολύ. Για τις αυξημένες τιμές στα προϊόντα αυτό βοηθάει τον κόσμο? Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας? Τι πιστεύετε? Δεν ξέρω συνάδελφε τι κάνανα στο μαγαζί μας, ο κατάλογος που ήταν και τον προηγούμενο χρόνο και στις πατάτες και στα καλαμάρια και σε όλα τα εδέσματα ήταν οι ίδιες. Δεν άλλαξε τίποτα, ούτε μισό ευρώ παραπάνω. Δεν ξέρω. Σίγουρα εμείς ψωνίσαμε ακριβότερα, αλλά τα απορροφήσαμε όλα. Για το καλοκαίρι τι πιστεύετε? Θα είναι ένα καλό καλοκαίρι? Σίγουρα θα είναι καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.